Ο Φώτης μας ενημερώνει, δεν το ήξερα αυτό, ότι η νέα τάση είναι η εντομοφαγία. Βέβαια. Τώρα με την ακρίβεια προέκυψε αυτό. Ό,τι πιο γκουρμέ, ό,τι πιο γκουρμέ. Την γκουρμέ. Ξαναρωτάω, έχει σχέση με την ακρίβεια ή είναι γκουρμέ διαγεία. Είναι ένα συνδυασμό. Μας ψήνουν για να δούμε, να δούμε την είδηση λίγο. Υπάρχει μια νέα τάση, θα πρέπει να αρχίσουμε να τρώμε έντομα. Όχι. Αυτά τα οποία πρέπει να τρώμε τώρα είναι ναι. Η οικιακή γρίλη, η μεταναστευτική ακρίδα και οι κίτρινοι αλευροσκόλικες. Ο Αριστοτέλης έτρωγε πάρα πολλά τζιτζίκια σε χλιαρό λάδι και επίσης έτρωγε θηλυκές ακρίδες οι οποίες μάλιστα είχαν μέσα τα αυγά τους. Ήτανε πάρα πολύ ωραία και νόστιμη και γλυκιά. Στην κρατική τηλεόραση δεν τα λένε αυτά. Βεβαίως. Χαβιαρωμένη. Για να βγουν να μας πούν αύριο μεθαύριο, μα υπάρχουν λύσεις. Είναι trend. Υπάρχουν λύσεις, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια γκουρμεδιά που συνοδεύει την εντομοφαγία. Oh. Μην γελάτε. Δηλαδή, εκτός από την γκουρμεδιά, ισχυρίζονται ότι σε επίπεδο υγείας είναι full στην πρωτεΐνη το έντομο, έτσι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, οι γεύσεις τους, αν και εμείς οι άνθρωποι έχουμε τις προκαταλήψεις απέναντι στα έντομα, οι γεύσεις τους είναι καταπληκτικές ορισμένων. Δεν ξέρω ποιον ακριβώς, δεν έχω γευτεί. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή η είδηση. Του οικιακού γρήλου. Του οικιακού γρήλου. Όχι του. Τη εξοχή. Όχι του αυτοκινήτου. Άντε, εσύ και εσύ και ο γρήλος σου. Και εσύ και ο γρήλος σου. Παρόλα αυτά, το ψάξαμε γιατί μας ρέθησε αυτή η είδηση και όντως η εντομοφαγία είναι το νέο τρέντ στην μαγειρική. Και τα εξειδικευμένα περιοδικά μαγειρική το επιβεβαιώνουν. Στο γεύση και γαστρονομίγα που κυκλοφορεί. Αφιέρωμα στην εντομοφαγία. 40 συνταγές στο πόδι με 40 ποδαρούσα. Φουάγκρα τζιτζικιού, γρήγορα και εύκολα του Άκη Πετρετζιτζίκη. Πολυσέλιδο ρεπορτάζ. Πώς μειώνω το περιβαλλοντικό μου ίχνος τρώγοντας ακρίδες, γράφει η Έλενα Ακρίδα. Εφιάλτης στην κουζίνα με τον Έκτορα Μποτριζόνη. Στο γεύση και γαστρονομίγα που κυκλοφορεί. Κρεμμυδοφάγος στη Φάδο. Όλα τα μυστικά του. Τον βράζετε πρώτο γιατί αλλιώς τρώει τα κρεμμύδια. Εντομοφαγία. Βίτσιο ή εξέλιξη. Σύζυγος εντομοφάγου εξομολογείται. Έχει 2 εβδομάδες που πήξαμε στον αλευροσκόλικα. Βοήθεια. Γεύση και γαστρονομίγα τώρα στα περίπτερα. Στα πρώτα 500 τεύχη. Δώρο μεταξοσκόλικας με κουκούλι και τσιγκελάκι για να πλέξετε το δικό σας εργόχειρο χωνεύοντας. Και πολλοί επώνυμοι γράφουν στο περιοδικό. Ο Μποτριζόνη, η Ακρίδα. Ο Πετρετζιτζίκης έχει πολλούς. Μια ακρίδο μακαρονάδα δεν μάζει ξανά, έργα μου. Δεν συμπεθύμησα να τρώγα μια εδώ. Μισθή.